Hey, να η οικογένεια Πονσέ! Ακόμα ταξιδεύουν στις ακτές της Ανταρκτικής. Τώρα, αντί για τους οδούλικους πιγκουίνους, επισκέπτονται θεόρατα θηλαστικά. Τις μεγάπτερες φάλαινες. Οι μεγάπτερες είναι ένα είδος πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος από τις όρκες. Οι ενήλικες έχουν μήκος μεγαλύτερο από λεωφορείο και ζυγίζουν τρεις φορές περισσότερο. Αυτό το κοπάδι μεγάπτερων ήρθε εδώ για να περάσει το καλοκαίρι. Αν και είναι γιγαντιές, οι μεγάπτερες τρώνε μόνο κρύλ και πολύ μικρά ψάρια. Και έχουν ανακαλύψει ένα πολύ έξυπνο τρόπο για να βρίσκουν την τροφή τους. Βουτάνε βαθιά και μετά ανεβαίνουν στην επιφάνεια κολυμπώντας σε κύκλους και κάνοντας μπουρμπουλήθρες. Τα κρύλ κολυμπούν προς τα πάνω για να αποφύγουν τις μπουρμπουλήθρες και οι φάλαινες τα ακολουθούν και φυσικά τα τρώνε. Ανοίγουμε το στόμα. Έτσι. Πολύ ωραία. Αν σας δεν αρέσει να τρώτε με το στόμα ανοιχτό, αλλά φαντάζομαι ότι οι μεγάπτερες μαμάδες δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και τώρα, τι ανακάλυψαν οι ατρόμητοι ταξιδιώτες μας. Ένα παλιό φάλαινο θηρικό. Πριν από χρόνια, οι άνθρωποι κυνηγούσαν τις φάλαινες για το λάδι και για το κρέας τους. Σε μερικές χώρες το κάνουν ακόμα. Εξαιτίας της φαλαινοθυρίας, πολλά είδη φαλαινών απειλούνται με εξαφάνιση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πολύ λίγες έχουν γλιτώσει. Σήμερα, σε πολλές χώρες έχει σταματήσει η φαλαινοθυρία. Στα μέρη εκείνα που κάποτε συνήθιζαν να κυνηγούν με τα καράβια τους τις φάλαινες, τώρα ταξιδεύουν άνθρωποι σαν τους Πονσέ, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν αυτά τα αξιαγάπητα πλάσματα. Εφόσον οι άνθρωποι ήταν εκείνοι που έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή των φαλαινών, είναι καθήκον των ανθρώπων να τις βοηθήσουν να σωθούν. Και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε, λέγοντας και σε άλλους ότι νοιάζεστε για την τύχη αυτών των απίστευτων θηλαστικών που τόσο πολύ αγαπάμε.